Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Πολύκαρπο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κυρία Κουλαρμάνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Από την αποψινή συνάντηση μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ερντογάν, τι να περιμένουμε και ποιες θα είναι οι κόκκινες γραμμές? Δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιώδες. Είναι περισσότερο μια συνάντηση συντήρησης. Και όταν λέω συνάντηση συντήρησης, ενώ ότι είναι μια επαφή η οποία καταδεικνύει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας εξακολουθούν να υπάρχουν και καλώς είναι και υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και σε κάθε θεσμικό φόρουμ, όπως ειδικά είναι το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης Οργανισμών Εθνών, αυτού του είδους η συνεργασία, αυτού του είδους η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων πρέπει να υπάρχει. Το ερώτημα που όλοι θέτουν ότι μα καλά, τι μπορεί να λέει κανείς και τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μια δύναμη αναθεωρητική, που έχει πολλαπλές φορές καταδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την τήρηση των διεθνών συνθηκών και ότι έχει εξόχως επιθετική στάση έναντι της χώρας μας, η απάντηση πάντα είναι ότι δεν εκχωρούμε σε κανέναν το προνόμιο ή την πρόφαση να ισχυρίζεται ότι επιδιώκει το διάλογο και εμείς από την πλευρά μας τον αρνούμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, νομίζω ότι σωστά αναφερθήκατε και στην εισαγωγή του ρεπορτάζ σας ότι δεν αναμένεται να τεθούν ζητήματα θαλασσιών ζωνών και ειδικότερα ζήτημα υφαλοκρηπίδας. Για μας, όπως έχουμε πει, το μόνο ζήτημα προς επίλυση με την Τουρκία είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο για κατεπέκταση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτή μπορεί να γίνει μόνο με το διεθνές δίκαιο, μόνο με το δίκαιο της θάλασσας. Για να μην ξεχνιόμαστε, το δίκαιο της θάλασσας, συνθήκη Λέιτ Μοντέγκο Μπέι του 1982, έχει ακριβώς συναυθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν, και συμβολικά από τη στιγμή κατά την οποία εμείς ομνύουμε και καλά κάνουμε στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει πάντα να επιβεβαιώνουμε και να νεώνουμε αυτή τη δέσμευση, ακόμα και έναντι αυτών, όπως η Τουρκία, που δεν εννοούν την απόλυτη πίστη και την απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μια κατοχική δύναμη στην Κύπρο από το 1974 έως σήμερα και πολλαπλά έχει παραβιάσει τις ρήτρες του διεθνούς δικαίου και έχει σχέση με τη χώρα μας και διατηρεί πάντα το κάζους μπέλι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Εμείς καλά κάνουμε λοιπόν και συναντιόμαστε μαζί τους στον ΟΗΕ, γιατί ο ΟΗΕ είναι το πλαίσιο συλλογικής ασφαλείας, είναι οργανισμός συλλογικής ασφαλείας, είναι οργανισμός στο πλαίσιο του οποίου έχει εκπονηθεί το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο, και αυτό ακριβώς θέλουμε να εφαρμοστεί και να διέπει και στις σχέσεις μας μεταξύ με την Τουρκία. Τώρα το Κυπριακό μπορεί να συζητηθεί επί της ουσίας? Κοιτάξτε, το Κυπριακό, όπως έχουμε πάντα πει, είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιληφθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και μόνο με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι ζήτημα ευκαιριακής ενασχόλησης, ούτε πάρεργο ή οποιασδήποτε συνάντησης. Σαφώς οι χώρες οι οποίες έχουν άμεσα ενδιαφέροντα, η Ελλάδα δηλαδή και η Τουρκία, μπορούν να παίξουν και επιδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στο να προωθηθεί η προσπάθεια για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. Γιατί να το πούμε αυτό πάντα και να το ξεκαθαρίσουμε, μια οποιαδήποτε λύση δεν είναι καλή λύση. Αν τώρα ο κύριος Ερντογάν κάνει λόγο ή ζητήσει από τον ΟΗΕ αναγνώριση ψευδοκράτους για το Κυπριακό, μπορεί να τορπιλήσει την οποιαδήποτε συζήτηση? Θα είναι μια πρόκληση, θα είναι μια ηταμή χειρονομία, θα είναι μια ευθεία αμφισβήτηση της αρμοδιότητας και της συνέχειας του ΟΗΕ και δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει κάποια συνέχεια, παρά μόνο θα δείξει πόσο κακόπιστη είναι η στάση της Τουρκίας και πόσο επιλεκτική η δράση της και η συμπεριφορά της έναντι του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ. Τώρα το μεταναστευτικό, που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και ειδικά αυτόν τον καιρό έχει έρθει και πάλι στην επικαιρότητα εξαιτίας της στάσης της Γερμανίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένα όπλο στα χέρια του Ερντογάν και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει? Το έχει αποδείξει η Τουρκία ότι χρησιμοποιεί κατά το δοκούν το ζήτημα της διαχείρισης διακίνησης ανθρώπων, γιατί να το θέτουμε σωστή του διάσταση. Αρχικά είχαμε μιλήσει για προσφυγικό, στη συνέχεια αναθεωρήσαμε και καλώς λέγοντας ουσιαστικά είναι πρόβλημα μετανάστευσης και μάλιστα παράνομης μετανάστευσης. Εγώ το ονοματίζω ως θέμα ελαφρέας διακίνησης προσώπων, εκμετάλλευση δυστυχισμένων και όλων όσων προσδοκούν ένα καλύτερο μέλλον μέσα από παχυλά επιδόματα, ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία λοιπόν και ο Ερντογάν έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους ευκαιρίες και τις χρησιμοποιούν και τις εργολοποιούν. Για το λόγο λοιπόν αυτό είχα συνάψει και τη συνθήκη του 2016, ειδικά με τη Γερμανία, για όταν συνειδητοποίησε η Γερμανία και τότε καγκελάριος Μέρκελ πόσο ουτοπική ήταν η προσέγγιση της και επικίνδυνη ουσιαστικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνήθισε αυτή τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίβλεψη της Γερμανίας για το θέμα της διαχείρισης αυτών ακριβώς των νερών. Η Τουρκία σαφώς και το χρησιμοποιεί, σαφώς και απειλεί, σαφώς και υπενήθεται διαρκώς
ότι ελέγχει την κάνουλα αυτών των ροών, προκειμένου και να εκμεύει περισσότερα κονδύλια χωρίς να υπόκειται στους αναγκαίους όρους συμμόρφωσής της με τους κανόνες του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η Τουρκία αυτό έχει ως στόχευση. Η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα δόντα που έχει στα χέρια της. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς στερούμαστε των δυνατοτήτων μας ή, εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε το δικαίωμά μας να καθαριστούμε πάντα την Τουρκία υπόλογη για τα όσα παραβατικά πράττει και αντίστοιχα να ενεργούμε προκειμένου να υπάρχουν κυρώσεις, ακόμα και αναστολή κοινωνικής χρηματοδότησης για κάθε παραβατική ενέργεια την οποία κράτει σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Να πάμε και στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση και ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί? Εξ αρχής δεν έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μπορέλ έχει αποτυπώσει μέσα από τις δηλώσεις και την κριτική του και τα σχόλιά του την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου, τον συσχετισμό δυνάμεων και τον ρόλο που ο καθένας έχει και την ευθύνη που ο καθένας έχει στη Μέση Ανατολή. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει γενικευμένος πόλεμος. Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται είναι το Ισραήλ να υλοποιεί τον αρχισχεδιασμό του και τα όσα εξ αρχής έχει διακηρύξει. Έχει πει λοιπόν από την 7η Οκτωβρίου το Ισραήλ, όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση της απίστευτης κτηνοδίας και αγριότητας σε βάρος των Ισραηλινών αμάχων, ότι είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει τέτοιου είδους καταστάσεις να επαναληφθούν, ούτε φυσικά να λαθροπατούν σε βάρος του τρομοκρατικές οργανώσεις. Ξεκίνησε με τη Χαμάς στη Γάζα, που κατ' ουσία από ό,τι φαίνεται έχει αποδομήσει απόλυτα τη στρατιωτική και επιχειρησιακή της ικανότητα και πλέον με βάση τα όσα έχει εξαγγείλει ήδη για μερικές μέρες, έχει στρέψει το βάρος των δράσεών του στο βόρειο Ισραήλ, στο νότιο Λίβανο ουσιαστικά. Ήδη έχει αποδεσμεύσει την 28η, όπως λέει, μονάδα από τη Χαμάς και την Γάζα και την έχει μεταφέρει στο βόρειο Ισραήλ και υλοποιεί σταδιακά το σχεδιασμό του. Κατέδειξε ότι τον απόλυτο έλεγχο, ειδικά στο θέμα των τηλεπικοινωνιών, σε ό,τι αφορά τη Χεσμπολά, αδρανοποίησε απόλυτη τη Χεσμπολά, εμφύσισε στη Χεσμπολά και στα στελέχη της τον απόλυτο φόβο, δεν ξέρουν πού να στραφούν και με ποιον να μιλήσουν, και στη συνέχεια αυτής ακριβώς της ψυχολογικής επιχείρησης, και μιλάω πάντα για την παγίδευση και την πραγματοποίηση των εκρήξεων στους βοβητές, στα pagers δηλαδή των στελεχών της Χεσμπολά, κατά κανόνα, όπως τουλάχιστον λέγεται, και συνέχεια στους ασυρμάτους, απέδειξε ότι η Χεσμπολά δεν έχει το δίκτυο για να μπορέσει να προβάλλει στεναρίο οποιαδήποτε αντίστασή του εναντί του Ισραήλ και υλοποιεί τον προγραμματισμό του αρχικά με βομβαρδισμούς που δυστυχώς έχουν τόσα θύματα στο νότιο Λίβανο. Και θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών, η μετάβαση στο επόμενο στάδιο της δράσης του Ισραήλ, που θα είναι η εισβολή επί του εδάφους, θα είναι η αποστολή χερσαίων δυνάμεων και η διαμόρφωση ενός χώρου, μιας περιοχής απόλυτου ελέγχου, buffer zone ενδεχομένως να ονομαστεί έτσι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι στον βόρειο Ισραήλ δεν θα ζουν με το φόβο της επίθεσης από τους τουρκέτες και Χεσμπολά. Μάλιστα. Κυρία Δαμίδη. Αλλά γενικευμένος πόλεμος δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει. Να σας ζητήσω να μείνετε συνδεδεμένος στο Skype για να δούμε μαζί το επόμενο βίντεο και να επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε. Ανάσα για τους σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σόλτς ήταν η οριακή νίκη που πήραν στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο του Βραντεμβούργου. Με μόλις μία μονάδα κέρδισαν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, που είδε τα ποσοστά του να ανεβαίνουν σημαντικά. Αναλυτές εκτιμούν πως η οριακή νίκη του κόμματος του Όλαφ Σόλτς θέτει ερωτήματα για το μέλλον του καγκελαρίου ως ηγέτη του S5 εν ώψη των ομοσπονδιακών εκλογών σε έναν χρόνο. Jubel, Begeisterung und wohl auch Erleichterung bei der Wahlparty der SPD am Sonntag in Potsdam. Οι σοσιαλδημοκράτες του Olaf Scholz φαίνεται να τηρούν τελικά την παράδοση που θέλει το S5 να επικρατεί στο Βραδεμβούργο. Το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών κέρδισε το κρατήδιο με 30,9%, μόλις μία μονάδα πάνω από το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στο 29,2%. Η νεοσύστατη αριστερή συμμαχία για τη λογική και τη δικαιοσύνη είναι στην τρίτη θέση με 13,5%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, το CDU, ήρθε τέταρτο με 12,1%.
Die Deutschlandhasser von den Grünen und den Linken sind aus diesem Landtag rausgewählt worden. Auch die Freien Wähler, die sich in... Τα αυξημένα κατά 6 μονάδες ποσοστά της ακροδεξιάς μέσα σε μία τετραετία προκαλούν προβληματισμό. The AfD has built a lot of this success on the widespread frustration that is quite strong in parts of Eastern Germany, and we still see some differences, some discrepancies between the East and the West. For example, when we look at salaries, when we look at pensions. Wenn eine offen in großen Teilen und in ihrem Gesamtwesen offen rechtsextremistische Partei auch bei uns im Land um die 30% einfahren kann, dann ist das für uns alle, für alle Demokraten. Αναλυτές αναφέρουν πως ο Γερμανός καγκελάριος παίρνει προς το παρόν τουλάχιστον μία ανάσα στην προσπάθειά του να κρατήσει ενωμένο τον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό του και μάλιστα σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η δημοτικότητά του βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το κόμμα του καγκελάριου κέρδισε, ο καγκελάριος έχασε, είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του περιοδικού Der Spiegel. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γίνεται συζήτηση ακόμα και για το κατά πόσον ο Σόλτς είναι κατάλληλος για να ηγηθεί του S5 στις επόμενες εκλογές, με πολλούς να στρέφουν το βλέμμα του στο δημοφιλή Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ως πιθανό υποψήφιο καγκελάριο. Μάλιστα, κύριε Αδαμίδη, πώς ακούσατε όλα αυτά που προηγήθηκαν και πώς βλέπετε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Γερμανία, ενώ έπονται και εκλογές στην Αυστρία, όπου και εκεί υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Κυρία Κουλαρμάνη, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να αναλύουμε την πολιτική πραγματικότητα όχι με όρους πολιτικής γεωγραφίας, δεξιά, ακροδεξιά, περισσότερο δεξιά, ισχυρή δεξιά, έντονη δεξιά ή λιγότερη δεξιά, αλλά με όρος ρεαλισμού και πραγματισμού. Δηλαδή, θα πρέπει να μας απασχολήσει αν όντως δεν θέλουμε να επαναλάβουμε, να δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται ως τραγέλα ουσιαστικά, να δούμε ποια είναι τα αίτια αυτά τα οποία κάποιες δυνάμεις μέχρι πρώτην στο πολιτικό περιθωρίο τις έχουν ουσιαστικά εκτινάξει στην προμετωπίδα, στην κορυφή του πολιτικού σκηνικού. Σαφώς και δεν μπορεί κανείς να πει ότι το 30% των κατοίκων του Βραδεμβούργου ή ευρύτερα το 23%, 24%, όσο είναι αυτή τη στιγμή η δημοσκοπική αποτίμηση στην Ανατολική Γερμανία, συνολικά η Προανατολική Γερμανία των ποσοστών του AfD είναι οπαδοί των Ναζί ή είναι οπαδοί ενός πραγματικά εξαιρετικού σκοτεινού παρελθόντος. Τα ποσοστά αυτά εδώ πέρα καταδεικνύουν μια απαρέσκεια του κόσμου σε ό,τι αφορά επιλογές που κάθε άλλο παρά πρέπει να ταυτίζονται με τις αξίες και τις αρχές της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Και για να πούμε μερικά ακόμα πράγματα σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτά, βλέπουμε ότι οι σοσιαλδημοκράτες κράτησαν την πρωτιά στο κρατήριο του Βραδεμβούργου, την οποία έχουν από την εποχή ακόμα της Γερμανικής Επανένωσης από την πρώτη στιγμή, πετυχαίνοντας συστικά μια ευρεία συσπήρωση γύρω τους ανθρώπων ακόμα και από άλλα κόμματα που μείνανε μοιραία εκτός του τοπικού κοινοβουλίου. Και μιλάω πάντοτε για τους αριστερούς, για τη Λίγκε δηλαδή, και την Αντιλίγκε και για τους πράσινους. Αυτό φυσικά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δείξει ότι έχει επινισχυθεί το appeal που έχει η επιρροή των σοσιαλδημοκρατών στο εκλεκτορικό, στο εκλογικό σώμα του συγκεκριμένου κρατηδίου. Επίσης, να πούμε εδώ πέρα, επειδή αναφερθήκατε στον καγκελάριο Σόλτς, είχε επιτευχθεί το εξής, αντιξαιρετικά αντιπροσωπευτικό, ότι η ακατάσταση των εκλογών, όποιο είναι το αποτέλεσμά του, και θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο, μια κατάσταση αδύνατη για τον Σόλτς. Δηλαδή, αν έχαναν οι σοσιαλδημοκράτες, θα έχανε ο Σόλτς. Αν κέρδιζαν οι σοσιαλδημοκράτες, θα κέρδιζε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, όχι ο Σόλτς. Και αυτό φαίνεται σήμερα και ακόμα με τον σχολιασμό τον οποίο έχει ακολουθήσει. Συνολικά, πάντως, να πούμε ότι όσο υπάρχουν τα αίτια τα οποία ουσιαστικά εκτοξεύουν τις δυνάμεις του μέχρι τότε πολιτικού περιθωρίου στην κορυφή, και αναφέρομαι τώρα στην οικονομική ύφεση, που ολοένα και περισσότερο γίνεται αισθητή και έντονη ακόμα και στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και αποβιομηχάνηση σε συγκεκριμένες περιοχές, ακόμα και μεγάλη αύξηση της ανεργίας και καθυστέρηση στους ρυθμούς ανάπτυξης, επιβράδυνση σημαντική σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από μερικά χρόνια. Όσο ακόμα υπάρχει αυτή η απίστευτη εγκληματικότητα που εν πολλής οφείλεται σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εισήλθαν στη Γερμανία με στόχο κατά κύριο λόγο να προσποριστούν τα πλούσια επιδόματα του κοινωνικού κράτους της Γερμανίας και εν πάση περιπτώσει να επιδοθούν σε μια σειρά από ενέργειες που καταδεικνύει την απόλυτη περιφρόνησή τους για τον δυτικό τρόπο ζωής, για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια άλλη συμπεριφορά από το εκλογικό σώμα. Πρέπει η Ευρώπη να βρει γρήγορα τον εαυτό της, να ξεκαθαρίσει προτεραιότητες και αρχές και να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο μια δυνατή Ευρώπη, μόνο μια Ευρώπη που πρώτιστα ενεργεί για τους Ευρωπαίους πολίτες, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο ελευθερίας που θα μπορεί να μεταλαμπαδεύει αυτές τις αξίες
και σε περιοχές του κόσμου όπου υπάρχουν καθεστώτα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται για τη δημοκρατικότητά τους και να ενισχύονται εκεί οι δυνάμεις που θέλουν να βελτιώσουν τη χώρα τους. Κάθε άλλη ανάγνωση είναι στρεβλή ανάγνωση, αντιβαίνει στο δίκαιο, αντιβαίνει στις συντηρητικές συνθήκες και υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δούμε δυστυχώς, όσο υπάρχει αιμονή σε αυτού του είδους την ανάγνωση, δυνάμεις του πολιτικού περιθωρίου να ενισχύονται ακόμα περισσότερο και δημοσκοπικά και εκλογικά. Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, με ενημερώνουν ότι πριν από λίγο ο κύριος Ερντογάν έθεσε τελικά θέμα στον ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Τελικά τορπιλίζονται τώρα οι συζητήσεις? Είναι οπωσδήποτε, όπως είπα και πριν, μια ενέργεια ηταμία από πλευράς της Τουρκίας. Είναι μια ενέργεια που δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποια συνέχεια και δείχνει όμως πόσο η Τουρκία περιφρονεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και επιλέγει αυτή την προνομιακή ή προδημησιακή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου που σηματοδοτεί ουσιαστικά την κατάργησή του. Η κίνηση αυτή είναι κίνηση η οποία δεν βοηθάει, είναι κίνηση η οποία δείχνει εχθρότητα, είναι κίνηση η οποία δείχνει κακόπιστη προσέγγιση και είναι μια κίνηση η οποία καθιστά δύσκολη την περαιτέρω πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε.